Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε παραβολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι μια όμορφη, μικρή ή μεγάλη ιστορία γεμάτη από πλούσια διδάγματα, μοιάζει με έναν απέραντον αιγιαλόν που καθώς περπατάς βρίσκεις κοχυλάκια με μύρια σχήματα και χρώματα που όταν τα πάρεις στα χέρια σου χαίρεσαι την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Ένα τέτοιο κοχυλάκι, κονχύλιον, ας σκύψουμε να πάρουμε από τον αιγιαλόν της παραβολής του χρεοφιλέτου δούλου. Είπε ο Κύριος, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλή, ως η θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό εις οφηλέτης μυρίων ταλάντων. Και λοιπά. Ομοιώθη, λέγει, η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα που θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Όταν άρχισε να λογαριάζεται, του οδήγησαν, του έφεραν έναν δούλον ο οποίος ήτο οφηλέτης μυρίων ταλάντων και λοιπά. Και ποιο το κοχυλάκι που θα πάρουμε από την παραβολή αυτή? Είναι η έννοια του οφηλέτου και της οφηλής. Αυτό θα δούμε, αγαπητοί μου. Γιατί, όπως θα δείτε, έχει μία ευρία έννοια ο οφηλέτης και η οφηλή, που θα πει ο χρεός της και το χρέος. Τι σημαίνει οφηλέτης? Αυτός που οφείλει, αυτός που χρωστά κάτι σε κάποιον. Εδώ η Ευαγγελική Διδασκαλία εμφανίζει τον άνθρωπον οφηλέτη έναντι του Θεού. Αλλά γιατί? Στην εβραϊκή γραμματεία ως χρέος εμφανίζεται το ποσό των αμαρτιών. Να σας πω ένα παράδειγμα, είναι εκπληκτικό. Όταν δεν ετήρησαν την εντολή της αργίας του Σαββάτου, όπως και των λοιπών αργιών, όπως και της αγραναπαύσεως κάθε 7 χρόνια, οι Εβραίοι μετά από τον νόμο που πήραν το 15ο αιώνα, κάπου τον 6ο αιώνα π.Χ., ο Θεός επιτρέπει να οδηγηθούν οι Εβραίοι εχμάλωτοι των νότιο βασίλειων, εχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα, και εκεί είναι γνωστό ότι έμειναν 70 χρόνια. Ο Θεός εξηγεί, είναι τα χρόνια που τα μάζεψα όσο δουλεύατε αργίες και λοιπά και λοιπά και αγραναπαύσεις και τα λοιπά, και αυτά μαζεύονται 70 χρόνια. 70 χρόνια θα καθίσετε εις την εχμαλωσία, οπότε τα χωράφια σας θα δεχθούν την αγρανάπαυση, την ανάπαυση, όσο εσείς χωρίς να λογαριάζετε την εντολή μου τα καλλιεργούσατε. Είναι εκπληκτικό, είναι εκπληκτικό πραγματικά αν το σκεφτεί κανείς. Λέμε στην Κυριακή προσευχή, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και άφησε τα χρέη μας, τις οφειλές μας. Ερμηνεύει ο Ζυγαβηνός και λέγει, οφείλημα γάρ και το αμάρτημα. Χρέος είναι το αμάρτημα, ως και αυτό ποιούν υπεύθυνον των άνθρωπων, ως περ και το χρέος, που τον καθιστά υπεύθυνον των άνθρωπων, όπως ακριβώς και το χρέος. Όλες οι παραβάσεις του καθήκοντος προς τον Θεό
αγαπητοί μου, είναι χρέη προς τον Θεό. Θέλετε να δείτε το θέμα θεολογικότερα και βαθύτερα. Ο Θεός μας έδωσε κάτι να το, διαχειριστούμε και του οφείλουμε όχι μόνο να το επιστρέψουμε το κεφάλαιο, αλλά και με τον τόκον, παίρνω τη φράση από άλλη παραβολή του Κυρίου, δηλαδή να έχουμε αποδώσει επί του κεφαλαίου που επήραμε. Σας θυμίζω την παραβολή των ταλάντων ή των δραχμών. Τι είναι στην πραγματικότητα? Μας εδάνισε το κατοικώνα και ζητάει το καθομοίωση. Εάν λοιπόν το κατοικώνα είναι τόσο βαρύ, δύρια τάλαντα, είναι ένα υπέρογο ποσό, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, δείχνει τι μας έδωσε ο Κύριος και τι ζητά. Θα το επαναλάβω. Μας έδωκε το κατοικώνα και ζητά το καθομοίωση. Δηλαδή, μας έδωκε την δυνατότητα του αγιασμού και ζητάει την τελειότητα και των αγιασμών. Όταν μιλάμε όμως για καθήκον προς τον Θεό, αυτό είναι μιας δευτέρας ποιότητος αρετή προς τον Θεό. Το ακούσατε καλά? Δευτέρας ποιότητος. Είναι η επιτέλεση του καθήκοντος. Η πρώτη ποιότητος αρετή ως κίνητρον είναι η αγάπη. Αφού όμως πάγωσε η αγάπη μέσα μας, δηλαδή κρύωσε, τότε κάθε μας σχέσης με το Θεό έγινε καθήκον, έγινε χρέος. Δηλαδή ξεκίνησε από την αγάπη και έγινε χρέος, ξέπεσε. Έστω όμως και σαν χρέος οφείλουμε να το αποδώσουμε ό,τι ανήκει εις τον Θεό. Λέμε, έχω χρέος να γυροκομίσω τους γονείς μου. Μα δεν είναι θέμα χρέους, είναι θέμα αγάπης. Έχεις χρέος να γυροκομίσεις τους γονείς σου ή έχεις την αγάπη προς τους γονείς σου να τους γυροκομίσεις? Εάν το πάρεις χρέος, είναι δευτέρας ποιότητος αρετή. Εάν το πάρεις θέμα ως θέμα αγάπης, είναι πρώτης ποιότητος αρετή. Και το συναντάμε αυτό. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω παραπέρα το παράδειγμα, γιατί αποτελεί παράδειγμα και δεν μπορεί να πει κανείς παράδειγμα επί του παραδείγματος, αλλά επιτρέψατε μου να πω, όταν βλέπετε ανθρώπους να λέγουν «Εμένα δεν μου γράψε το χωράφι εκείνο που έχεις, γράψε μου το χωράφι και θα σε πάρω στο σπίτι μου, μάνα μου, πατέρα μου». Κατάντημα, κατάντημα. Για το χωράφι θα πάρεις τη μάνα σου, τον πατέρα σου, όχι διότι τους αγαπάς. Από την αγάπη, όταν πέφτουμε στο χρέος, σίγουρα πέφτουμε σε μια, όπως είδατε, δευτέρας ποιότητος αρετή. Εν τούτης ο Θεός το δέχεται αυτό. Δηλαδή δέχεται αυτή τη μίνιμουμ προσφορά, την ελαχίστη προσφορά. Μα αν το καθήκον δεν εκπληρωθεί, αυτό το ελάχιστο, αυτό το δευτέρας ποιότητος δεν εκπληρωθεί, τότε δεν καθιστά τον άνθρωπον χρεοφιλέτη έναντι του Θεού. Αυτή είναι η έννοια, αγαπητοί μου, του χρεοφιλέτου, όπως μας την παρουσιάζει η παραβολή. Και το χρέος, λέγει η παραβολή, ότι ανήλθε στο ποσό των μυρίων χρυσών ταλάντων. Για να πάρουμε μία ιδέα του ποσού, αρκεί να σας αναφέρω ότι η Γαλιλαία και η Περαία, δύο ολόκληρες επαρχίες, τότε, στην εποχή του Χριστού, πλήρωναν ως φόρον το χρόνο εις τον αντίπα 200 τάλαντα. Μύρια τάλαντα είναι 10.000 χρυσά.
τάλαντα. Η φορολογία 200 τάλαντα. Δηλαδή και δύο επαρχίες ολόκληρες. Διότι το ένα τάλαντο με τη σημερινή αξία, όχι αρχαιολογική αλλά πραγματική ως χρυσός, το ένα τάλαντο ισοδυναμεί με 240 χρυσές λίρες Αγγλίας. Συνεπώς, 10.000 τάλαντα είναι ισοδύναμα με 2.400.000 στερλίνες. Δηλαδή χρυσές λίρες, όχι καρτονομίσματα, χρυσές λίρες. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα πόσο έχει λίρα, ξέρω εγώ 12-15, πόσο έχει. Η παραβολή θέλει να δείξει το χρέος των αμαρτιών μας έναντι του Θεού. Και θέλει να δείξει, αν θέλετε, όπως σας είπα, θεολογικά, πόσο μεγάλο πράγμα είναι το κατοικόνα που μας έδωσε. Και τι πρέπει να αποδώσουμε ως προς το καθομοίωση. Δηλαδή να ομοιάσουμε του Θεού, αφού μας δίνει τη δυνατότητα προς τούτο. Αλλά οι αμαρτίες είναι τόσες πολλές. Ναι, οι αμαρτίες των λογισμών, οι αμαρτίες των λόγων, οι αμαρτίες των πράξεων. Και αυτές κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε ημέρα, κάθε χρόνο, για μια ολόκληρη ζωή. Τι μαζεύεται? Μόνη μία αμαρτία είναι βαρυτάτη έναντι του Θεού, αλλά δεν είναι η ώρα, δεν έχω χρόνο για να σας δείξω πόσο βαριά είναι η αμαρτία. Πολύ γρήγορα, επιτρέψατε μου, αν κάνω μία ζημιά σε έναν άνθρωπο, ένα παιδάκι ενοχλεί, ένα παράδειγμα που σας το έχω πει και άλλες φορές, ένα παιδάκι ενοχλεί, θυμώνω, του δίνω ένα χαστούκι, βάζει τα κλάματα αυτό, τι έχει παρακάτω συνέπειες? Ένας από σας κύριος ενοχλεί, σηκώνομαι, θυμώνω, του δίνω πάλι ένα χαστούκι. Αυτό έχει συνέπειες? Να αμφισβητεί. Αν πάω παρακαλώ στον Πρωθυπουργό ή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του δώσω ένα χαστούκι, το πράγμα διαφέρει? Διαφέρει. Δηλαδή διαφέρει από την ποιότητα του κάθε ανθρώπου, από το αξίωμα. Εάν δώσω ένα χαστούκι στον Θεό, δηλαδή αμαρτήσω, τότε ποια είναι η αμαρτία μου απέναντί του? Άπειρος ο Θεός, άπειρη αμαρτία. Γι' αυτό και αιωνία εικόνησης. Λέγουν μερικοί, μα μια στιγμή αμάρτησα, αιώνια θα τιμωρούμε. Είναι θέμα δικαιοσύνης αυτό του Θεού. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ναι, δε λογάριασες όμως ότι η αμαρτία σου είναι άπειρη, άπειρη μπροστά στον άπειρο Θεό. Αλλά δεν είναι μόνο το χρέος της αμαρτίας σαν παραβάτε του θελήματος του Θεού, αγαπητοί μου. Πρέπει να έχουμε και την αίσθηση του χρεός του, του οφειλέτου, για κάθε τι. Είμαι χρεός της. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, ξέρετε. Αν εγώ σας πω ότι είμαι χρεός της απέναντί σας, καμιά φορά, ας πούμε, φέρετε ένα καρπούζι. Λέω στον μοναχόν που είναι στην κουζίνα, δεν μου λες, δεν είναι υποχρεωμένος αυτός, δεν μας φέρει το καρπούζι? Όχι, μου λέει. Είδες? Όχι. Δηλαδή εμείς είμεθα χρεώστε. Σε εσάς, σε όλη την οικουμένη, σε όλη την κτήση, εμείς είμεθα χρεώστε. Εάν ο καθένας έτσι μιλά, τότε είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Όταν σου δώσει ή ο Θεός ή ο άνθρωπος κάτι, εφόσον δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να σου δώσει, τότε θα αισθανθείς μεγάλη την ευγνωμοσύνη, μεγάλη την ευεργεσία. Μη πεις ότι οι γονείς μου με γέννησαν, με έφερα στον κόσμο, είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν περιουσία. Όχι! Εσύ είσαι υποχρεωμένος απέναντι των γονιών σου. Μα δεν υπάρχει μα, θα το πάρουμε έτσι το πράγμα. Εμείς έχουμε το χρέος. Αυθαιρετώ λέγοντας αυτά? Όχι. Να, τι λέει ο Κύριος. Τις δεξιμών
δούλων έχων αρωτριώντα υπημένοντα όσοι σελθόντι εκ του αγρού ερή. Ευθέως παρελθόν ανάπεσε. Αλουχή ερή αυτό ετοίμασον τι διπνήσω και περιζωσάμενος διακόνιμη έως φάγω και πείω και μετά τα αυτά φάγεσαι και πείες εσύ. Ποιος λέει από σας έχει ένα δούλο που τον στέλνει στα χωράφια να οργώσει και να κάνει δουλειές. Όταν γυρίσει τον περιποιείται τον δούλον? Όχι. Τι του λέει? Ετοίμασέ μου, βάλ την ποδιά σου, περίζωσε. Ετοίμασέ μου να φάω και να πιω εγώ, τα αφεντικό σου. Και μετά από μένα θα φας και θα πιεις. Μη χάριν έχει το δούλο εκείνο ότι επίησε τα διαταχθέντα. Μήπως λέγει το αφεντικό, οφείλει χάρη στον δούλον εκείνον που εξεπλήρωσε ό,τι του είχε παραγγείλει και διατάξει? Ουδοκώ, λέει ο Κύριος, δεν νομίζω. Ούτω και ημείς, όταν ποιήσετε πάντα τα διατεταγμένα ημίν λέγετε, ότι δούλοι αχρίες μεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Και εσείς, όταν τηρείτε τις εντολές, μη πείτε ότι ο Θεός σας χρωστά. Ξέρετε ότι ζούμε αυτό το κλίμα, αυτό το πνεύμα. Το πλείστον των χριστιανών μας ζουν αυτό το κλίμα. Ποιο? Θα πάω να ανάψω ένα κεράκι και καθυποχρεώνω τον Θεό να μου δώσει εκείνο που του ζήτησα. Κάνω ένα τάμα και υποχρεώνω τον Θεό να μου δώσει εκείνο που του έταξα. Όχι, λέει ο Κύριος, αλλά θα λες, είμαστε αχρίοι δούλοι και εκείνο το οποίο οφείλαμε να κάνουμε, το κάναμε. Ώστε λοιπόν χρεώστε. Είναι μια ψυχολογία πολύ σπουδαία που αν σταθούμε πάντοτε ως χρεώστε απέναντι στο Θεό, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι μεγάλο πράγμα. Ναι, είμαστε δούλοι του Χριστού και είμαστε χρεώστε. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ηγοράστημεν γαρ τιμής. Γιατί αγοραστήκαμε κατόπιν αντιτιμού. Ποιο είναι το αντίτιμον? Η θυσία του Χριστού επί του Σταυρού. Γι' αυτό λέμε, τι λέμε? Μας εξηγόρασε, είμαστε δούλοι του διαβόλου. Κατήργησε τον διάβολον και ο Κύριος καταργώ θα πει, όχι εξαφανίζω, θα πει τον θέτω εκτός ενεργίας. Το ρήμα καταργώ, εδώ. Αυτό θα πει καταργώ, όχι εξαφανίζω. Τιμολογήστε τη λέξη και θα το βρείτε. Και ο Χριστός μας εξαγοράζει στο Σταυρό του και γινόμεθα δούλοι του Χριστού. Δεν λέει εκείνο το τροπάριο, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι κλπ. Κλπ. Μας εξηγόρασας, λέγει, με το τίμιο σου αίμα κλπ. Κλπ. Και όπως γράφει στους Κολασσαείς ο Απόστολος, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Ποιο είναι το χειρόγραφον? Είναι, είναι η συναλλαγματική, να το πω έτσι με μια σύγχρονη έκφραση. Υπογράφεις μια συναλλαγματική ότι οφείλεις στον τάδε χρόνο να πληρώσεις το τάδε ποσόν. Αυτό είναι το χειρόγραφον της δόγμαση, ο είναι υπεναντίον ημίν. Ήταν εις βάρος μας. Εις βάρος μας. Ο ειν υπεναντίον ημίν. Και αυτό ήρε εκ του μέσου, το πήρα από τη μέση, προσιλώσα σε αυτό το σταυρό, το κάρφω σε αυτό το συμβόλαιο των χρεών μας και των οφειλών μας επάνω εις το σταυρό. Ο Χριστός επλήρωσε για μας. Ο Χριστός επλήρωσε για μας. Η δουλεία μας όμως τώρα εις τον Χριστόν είναι ουσιαστικά ελευθερία. Όπως το είδαμε να το λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Μας ελευθερώνει. Είμεθα χρεώστε, χρεοφιλέτε τι? Της αγάπης του Χριστού. Χρεοφιλέτε της αγάπης. Ο Παύλος ονομάζει τον εαυτόν του δούλον Χριστού. Γιατί? Γιατί αισθάνεται το μεγάλο χρέος έναντι της αγάπης του Χριστού που τον απείλαξε από την δουλεία του νόμου
Λυπούμε, δεν έχω πιο πολύ χρόνο να σας τα κάνω αυτό πιο λιανά. Πράγματι, ήμεθα, χρεώστε, χρεοφιλέτε της αγάπης του Χριστού. Όταν γνωρίζουμε τι εργάστηκε η αγάπη του Θεού σε μας, τότε εν ελευθερία βέβαια γινόμαστε χρεοφιλέτε της αγάπης του. Ο Παύλος ελευθερώνεται και σκλαβώνεται. Σε τι σκλαβώθηκε? Ξέρετε, ο Παύλος δεν ήταν μισθωτός. Δεν έγινε Απόστολος γιατί έπαιρνε χρήματα. Ο Παύλος εκφράζει την αγάπη του στον Χριστό. Από τι? Την εκφράζει με τη δούλωσή του στον Χριστό. Πώς? Όταν ο Κύριος ερώτησε τον Απόστολο Πέτρο, «Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτον? Σίμων Ιωνά, με αγαπάς περισσότερον από όλους αυτούς, τους μαθητάς μου?» Ο Κύριος είπε, «Καταφατικά, σε αγαπώ, Κύριε». Και ο Κύριος του απαντάει, «Πείμενε τα προβατά μου. Αν με αγαπάς, τότε πείμενε τα προβατά μου, να ασκήσεις το ποιμαντικό έργο της σωτηρίας των ανθρώπων». Και ο Παύλος το ίδιο. Ο Παύλος καλείται από τον Χριστό, ελευθερώνεται από τη δουλεία του νόμου, και τότε αγαπά. Και επειδή αγαπά, στρέφεται στη διακονία του Ευαγγελίου για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και θα τον ακούσουμε να γράφει στην προς Ρωμαίους, «Έλυσίτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημί». Στους Έλληνες που είναι πολιτισμένοι και στους βαρβάρους που είναι απολύτιστοι, στους σοφούς και στους μη σοφούς, είμαι χρεώστης. Τι χρεώστης? Να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Γιατί είμαι χρεώστης? Γιατί ο Κύριος με εξηγόρασε από την δουλεία του νόμου. Του χρεωστώ ευγνωμοσύνη, του χρεωστώ αγάπη. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο είμαι χρεοφιλέτης. Και αυτή η οφειλή, εδώ τώρα προσέξατε, δεν είναι καθηκοντολογική. Δεν είναι χρέος, αλλά καρπός της αγάπης. Έτσι έχουμε και μια δευτέρας μορφής οφειλή. Είναι η οφειλή της αγάπης, όχι των χρεών των αμαρτιών, η οφειλή της αγάπης που μας ελευθερώνει από την οφειλή του καθήκοντος αλλά και του χρέους εκ των αμαρτιών. Με αυτό το πνεύμα ακούμε τον Κύριον και τους Αποστόλους να μας λέγουν, «Ιούν εγώ έλειψα ημών τους πόδας ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και εμείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Εάν λέγει εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος ένυψα τα πόδια σας, και εσείς είδατε, οφείλετε, οφείλετε μεταξύ σας να νύπτετε τα πόδια». Δηλαδή ο ένας να υπηρετεί τον άλλον. «Οφείλομαι, εμείς οι χριστιανοί αδυνατοί», λέει ο Παύλος, «τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν». Εμείς οφείλομαι οι δυνατοί να κρατάμε τις αδυναμίες των αδυνάτων. Ακόμη θα πει ο Παύλος, οφείλουσιν, οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα». Αλλά θα ήθελα να ερωτήσω σε αυτή την παραγγελία του Παύλου, θα ήθελα να ερωτήσω το εξής. Αγαπάς τη γυναίκα σου, ο άνδρα, επειδή σου λέει ο Κύριος να την αγαπάς ή γιατί την αγαπάς? Δηλαδή, έχεις χρέος να την αγαπάς ή γιατί την αγαπάς? Αν έχεις χρέος να αγαπάς,
τότε είναι δευτέρας ποιότητας. Αν την αγαπάς γιατί την αγαπάς, τότε είναι πρώτης ποιότητας αρετή, πρώτης ποιότητας αγάπη. Ακόμη θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκείνος ο Κύριος υπερημών την ψυχήν αυτού έθηκε, για μας λέγει έδωσε τη ζωή του, και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τι θέλε, και εμείς οφείλουμε για τους αδελφούς να θέσουμε τις ζωές μας. Και η οφειλία αυτή, θα το επαναλάβω άλλη μία φορά, δεν είναι καθήκον, αλλά είναι αγάπη. Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, η παραβολή του Κυρίου μας ενεφάνισε έναν δούλον οφειλέτην μυρίων ταλάντων, δηλαδή έναν πολύ αμαρτωλόν. Εφόσον οι αμαρτίες μας είναι χρέη και οφειλές στο Θεό, όμως ποτέ μη βρεθούμε τέτοιοι οφειλέτε. Αναμαρτάνομαι, να σπέβδομε, διότι αυτό είναι το η δίκουσα γραμμή της παραβολής του χρεοφυλάτου δούλου, να σπέβδομαι να ζητούμε συγνώμη και συγχώρηση από τον Κύριον, αφού είναι αγαθός και ελεήμων και συγχωρητικός. Το ίδιο και με τους αδελφούς, να ζητάμε από αυτούς συγχώρηση, όπως και εύκολη να είμεθα στη συγχώρηση των άλλων. Τέτοιες οφειλές γρήγορα, γρήγορα πρέπει να εξοφλούνται. Μένει όμως μία οφειλή. Μένει η οφειλή της αγάπης προς το Θεό και η οφειλή της αγάπης προς τον άλλον άνθρωπο. Και η οφειλή αυτή οφείλει να αυξάνει. Και θα αυξάνει με την βαθυτέρα και βαθυτέρα επίγνωση του τι μας έδωσε ο Θεός. Η ενανθρώπιση, ο σταυρός, οι διαρκείς ευεργεσίες, υλικές και πνευματικές, η υιοθεσία, η αιωνία μακαριώτης, είναι εκείνα που όσο τα κατανοούμε τόσο περισσότερο μεγαλώνει μέσα μας η αίσθηση της οφειλής. Όλα αυτά βαθαίνουν μέσα μας και αισθανόμεθα τι οφείλουμε εις τον Θεόν, όπως και ο Παύλος είχε αυτό νιώσει. Το ίδιο και εις τους ανθρώπους πρέπει να κάνουμε. Οφειλή αγάπης. Γι' αυτό και ο Παύλος έγραφε στους Ρωμαίους, κλείοντες με τούτο των λόγων, μηδενή, μηδέν οφείλεται, ημί το αγαπάν αλλήλους. Σε κανέναν τίποτα μη χρωστάτε, παρά μόνον το χρέος της αγάπης.